Κύριε Δήμαρχε, εδώ μετά τις πλημμύρες αναδείχθηκε ξανά το πρόβλημα με τις γραμμές του ΟΣΕ. Εδώ χρειάστηκε να ξυλωθούν οι γραμμές για να φύγουν τα νερά προς τη θάλασσα για να καθαρίσει η περιοχή από τα νερά. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα? Βλέπουμε τώρα που ξεκινάει μια εργολαβία αυτή την ώρα πίσω σας. Καταρχήν να πούμε καλή χρονιά στον κόσμο. Υγεία, οικογενειακή ευτυχία και να ελπίσουμε ότι ο Βόλος πολύ σύντομα ήδη έχει έρθει σε κανονικότητα, αλλά θα ολοκληρωθεί μετά τις συναντήσεις που έχω και από εβδομάδα στα αρμόδια Υπουργεία. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Αν θα δείτε, εδώ πέρα δεν υπάρχουν τίποτα γραμμές και δεν είναι μόνο εδώ, αλλά είναι σε 4-5 σημεία κατά το μήκος του παραλιακού μετόπου. Εδώ λοιπόν είναι ένα πεζοδρόμιο που ήταν και οι γραμμές του τρένου όπως τις είχαν διαμορφώσει, το οποίο όμως πεζοδρόμιο αυτό το χρησιμοποιούσαν οι μανάδες, τα καροτσάκια, τα αμαία, οι άνθρωποι που είχαν κινητικά προβλήματα να περπατήσουν. Τώρα με την κατάσταση που είναι έτσι, τα καροτσάκια όπως καταλαβαίνετε και τα παιδάκια πάνε στον δρόμο και υπάρχει κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές, για ατυχήματα. Ως εκ τούτου, μετά από παράπονα και έντονες διαμαρτυρίες τόσο περίοικων, επισκεπτών, αλλά και των επιχειρηματιών, εδώ έπρεπε να δώσουμε μία λύση. Η λύση αυτή τη στιγμή είναι ότι από το Σεπτέμβριο έχουμε οχλήσει, θέλετε, τον ΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, πώς λέγεται αυτός ο οργανισμός που χρήζει ψυχιατρικής ανάλυσης. Να πούμε ότι ακόμη η γραμμή Λάρισα Βόλου δεν λειτουργεί. Μιλάμε για άθλια κατάσταση και αυτοί οι τύποι ακουπορώπως δεν έχουν πάει μέσα ακόμη. Δύο φορές τους οχλήσαμε. Τη δεύτερη μάλιστα κοινοποιήσαμε το έγγραφο με την κατάσταση που υπάρχει και στον εισαγγελέα. Στο κουφού την πόρτα λέει όσο θέλεις βρόντα, έτσι λέγαν οι παροιμίες, γιατί εγώ είμαι και κάποιες ηλικίες, οι παλιοί λέγαν παροιμίες. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, γιατί η πόλη αυτή ανήκει στους δημότες, στους πολίτες και ο κόσμος έχει επιλέξει τη σημερινή Δημοτική Αρχή μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία να χειρίζεται τα θέματα της πόλης. Και πιστεύω τα χειριζόμαστε και δίκαια και με γνώσεις. Αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την παροδία, σε αυτή την εικόνα, σε αυτή την επικινδυνότητα και ξεκινάει η αποκατάσταση όλης αυτής του παραλιακού μετόπου, το οποίο θα πάρουμε τα μπάζα και τις γραμμές, το κόστος αυτό θα το κοινοποιήσουμε στον ΟΣΕ, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος, αυτός έπρεπε να το κάνει. Ας ερχόντουσαν τόσους μήνες να κάνουν την αποκατάσταση, να δώσουν στην κυκλοφορία αυτή την ομορφιά. Εδώ τα μαγαζιά, επιχειρηματίες, σε λίγο καιρό ξεκινάει η κίνηση. Πώς θα δουλέψουν, πώς ο κόσμος θα περπατήσει, τι θα γίνει. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Ως εκ τούτου πήραμε την απόφαση αυτή. Μέχρι το Πάσχα εμείς θα το έχουμε παραδώσει σε χρήση. Τώρα θα δούμε αν και εφόσον εδώ θα μπουν λουλούδια, θα μπουν οι γραμμές ή θα γίνει ποδηλατόδρομος. Εάν λοιπόν ο ΟΣΕ ενδιαφέρεται, είχε όλο το χρονικό περιθώριο, 7 μήνες, να δώσει λύσεις. Ο Βόλος δεν θα πάει σε ρυθμούς που επιλέγουν αυτοί, θα πάει σε ρυθμούς Αχιλλέα Μπέου. Οι γραμμές ή θα γίνει ποδηλατόδρομος. Εάν λοιπόν ο ΟΣΕ ενδιαφέρεται, είχε όλο το χρονικό περιθώριο, 7 μήνες, να δώσει λύσεις. Ο Βόλος δεν θα πάει σε ρυθμούς που επιλέγουν αυτοί, θα πάει σε ρυθμούς Αχιλλέα Μπέου. Εδώ όταν τελειώσει αυτό, τι θα έχει διαμορφωθεί, ένα πεζόδρομο? Εμείς καταρχήν τώρα το επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία πάντα με την τοπική κοινωνία αλλά και τους επιχειρηματίες, τι είναι πιο χρήσιμο για αυτούς. Γιατί στην περιοχή τους είναι και πρέπει να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά, εμείς κόβουμε εκεί στην αρχή που έχει γίνει μεγάλη ζημιά μέχρι το τέρμα του παραλιακού μετόπου. Και από εκεί και πέρα, γιατί εγώ θεωρώ ότι κοροϊδεύουν τους ίδιους τους εαυτούς. Δεν ξέρω την χρησιμότητα αυτών των γραμμών. Δεν το ξέρω. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει ένα θέμα με τις γραμμές του ΟΣΕ. Θεωρούν το πλησιακό τους καθεστώ και θυμάστε και με το πάρκο που ανάπτυξε. Ναι, αλλά είναι στην πόλη μας. Είναι στην πόλη μας. Αν το θεωρούν, και έτσι είναι ένας νόμος πριν 150 χρόνια. Και ισχύει, δεν το αλλάζουνε. Ισχύει, όμως έχουν υποχρεώσει να το συντηρούν. Δηλαδή δεν είναι
έτσι στο απειρόβλητο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν το κάνουνε, ερχόμαστε και παραμβαίνουμε εμείς. Ας το είχανε κάνει. Και να μην ακούσω και τίποτα ιδίες νεωτέρων μνημείων με την άλλη εκεί που τρώει τα σοκολατάκια, όπως τη λένε, τη Γεωργίου, που δεν θυμάμαι το όνομά της. Να μην ακούσω τέτοιες αηδίες. Ο Βόλος κοιτάει μπροστά και θα επαναφέρουμε την πόλη, είτε είναι αγριά είτε παντού. Δουλεύουμε για το συμφέρον της πόλης και των πολιτών και αυτό θα κάνουμε. Μπράβο, χωρίς ιδιωτελή συμφέροντα, χωρίς τίποτα. Στην αρχή της τοποθέτησης είπαμε ότι θα έχετε κάποιες επαφές στην Αθήνα για το θέμα των αποκαταστάσεων. Πού βρισκόμαστε, Δημαρχή? Έχουν περάσει 4 μήνες από τις κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, να δείτε. Ο Πρωθυπουργός είχε αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση. Ναι. Θα σας ενημερώσω όταν θα γυρίσω την Τετάρτη, θα είμαι εδώ. Θα δώσω συνέντευξη τύπου περί όλων αυτών. Να σας πω όμως ότι ο Βόλος, αν πάρετε, το απέδειξε βέβαια τα Χριστούγεννα. Αν ήταν να δώσουν ένα βραβείο, θα με είχαν φωνάξει ήδη να μου το δώσουν. Στη δημοτική αρχή, στους συνεργάτες μου, στους υπηρεσιακούς παράγοντες και σε μένα φυσικά, που δουλέψαμε πραγματικά, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλέψανε με ζήλο, με μόχθο νυχθημερών για να φέρουμε την πόλη μέσα στις 40 μέρες να γίνει πάλι προορισμός. Και το αποδείξαμε 30 Νοεμβρίου που κάναμε την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων διακυκλώσεων. Και πώς ήταν η πόλη. Σίγουρα οι σοβαρές αποκαταστάσεις δεν έχουν ξεκινήσει. Έχουν δοθεί προσωρινές λύσεις. Γιατί τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι στο κέντρο της πόλης, είναι περιφερειακά. Να σας πω λοιπόν ο προγραμματισμός. Θα σας τα πω επίσημα στη συνέντευξη που θα δώσω. Ξεκινάμε. Πρώτον, έγινε επίσημα η δωρεά από τον Όμιλο Μυτιλινέο. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα η αποκατάσταση της γέφυρας της άλλης μεριάς. Εγκρίθηκε ο δρόμος Κουκουράβας με τη Μακρινίτσα, γιατί ήταν καταστροφικός. Να σας πω, για να δείτε πώς δουλεύει ο Δήμος Βόλου και οι υπηρεσίες. Και εμείς που έχουμε τις τύχες της πόλης αυτής. Είναι η μοναδική πόλη που έχει ήδη ολοκληρωμένες δύο μελέτες σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλο τον Νότιο Πύλιο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Η μελέτη της Μακρινίτσας για να ξεκινήσει το έργο και να βγει η χρηματοδότηση και της άλλης μεριάς έχουν ολοκληρωθεί. Πολύ σημαντικό. Ξεκινάνε η αποκατάσταση του Κρασίδωνα και του Άναβου. Τα κάγκελα, τα παγκάκια, τα φώτα. Ξεκινάμε τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Και μετά έχουμε την Αγία Παρασκευή, το Σαρακινό, τα Λεχόνια. Υπάρχει μια προτεραιότητα. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε όμως, γιατί πώς να τα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς, ναι μεν, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μας εμπιστεύεται, γιατί όλη την άλλη υπόλοιπη Θεσσαλία και το Νότιο Πύλιο, για να ξέρετε, θα το αναλάβει επίσημα η κυβέρνηση, το κράτος. Το Βόλο τον αφήνει στο Δήμο Βόλου να τον ολοκληρώσει. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι ούτε μίζες παίρνουμε και πρωταρχικό μας σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε την αποκατάσταση της πόλης. Έχουμε τεράστια προβλήματα με την ίδρυψη και την αποκέντρωση, με την έννοια ότι ναι μεν ο κόσμος έχει νερό, η αποχητεύξη δεν είναι ολοκληρώσει, αλλά είναι σε πολλά σημεία προσωρινές λύσεις. Εάν δηλαδή γίνει μια μεγάλη χιονόπτωση ή ένας κατακλυσμός πάλι, ίσως δημιουργηθούν προβλήματα. Γι' αυτό η συνάντηση κάτω έχει όλα αυτά τα ζητήματα για να δοθούν άμεσα λύσεις. Ο Βόλος πλέον με τις αποκαταστάσεις που θα έχει κάνει να είναι σοβαρές, στερεές και να μην τις συντρέχουν πλέον κίνδυνες. Δεν θα κάνουμε προσωρινές λύσεις. Προσωρινές λύσεις δώσαμε μέχρι τώρα. Είχαμε μια συνεργασία με την κυβέρνηση και τους ευχαριστούμε πολύ, αλλά τώρα μπαίνουμε στα πολύ σημαντικά ζητήματα, την πλήρη αποκατάσταση. Και σε αυτό έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εκεί επάνω θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα την ερχόμενη εβδομάδα. Και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Μέχρι το καλοκαίρι ο Βόλος σε όλα τα επίπεδα θα έχουν αποκατασταθεί τα πάντα σύγχρονα και σταθερά. Και περιμένουμε και την μελέτη που είναι πολύ σημαντική βέβαια των αντιπλημμυρικών έργων που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο κ. Ζηλιού μετά την εντολή που τους έδωσε ο Δήμος Βόλου. Θέλω να πιστεύω τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου θα έχουμε αυτή τη σημαντική μελέτη που θα ξέρουμε πλέον ποιο είναι το έργο και το κόστος αυτού.